Σήμερα, όπως λέει και ο τίτλος, έχουμε PC Build. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Τι σας έχω... Λοιπόν, αυτό το κανάλι δεν ασχολείται γενικότερα με PC Builds. Αν θέλετε PC Build, να πάτε στο κανάλι του Technologist. Εκεί θα βρείτε πολλά. Αυτό το κανάλι ασχολείται με τη φωτογραφία και τα σχετικά και τα σχετικά και τα σχετικά. Αλλά, έπαθα ζημιά με τον... Δεν θα πω τη λέξη πως τον αποκαλώ. Όσοι με ξέρετε γνωρίζετε πως τον αποκαλώ. Κάτι με τα ρεύματα, από όσο ξέρω. Βέβαια, εντάξει, θα έχει φάει και τα χρόνια του, η αλήθεια είναι. Έχουμε προηγούμενο σύστημα. Να φαίνεται κιόλας. Φαίνεται. Λοιπόν, έχουμε έναν FX6350. Ο συγκεκριμένος κάθεται πάνω σε μια Gigabyte των 30 ευρώ. Φοράει δύο Corsair οκτάρες, δύο ντυμάκια στα 16 γίγα δηλαδή. Φοράει μια GTX 1060 και γύρω στα 4 τέρα από σκληρούς δίσκους. Έχει 3 SSD. Και τρεις ή τέσσερις HDD, ούτε δεν θυμάμαι. Λοιπόν, δεν είναι όμως αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι εδώ. Τι έχουμε εδώ? Trident Z, δύο ντυμάκια των 16. Τσιγκουνεύτηκα να πάω σε 32, αν και θα γίνει η αλλαγή σε 32. Γιατί είναι λίγο το 16 για μοντάζ. Πλέον οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Οπότε αναβαθμίζεται άμεσα. Απλά εντάξει, δεν είχα να ρίξω τόσα πολλά λεφτά. Λοιπόν, έχουμε έναν Ryzen 2700 και έχουμε και μια Gigabyte. Όχι, βέβαια. Έχουμε μια MSI V450. Λοιπόν, η συγκεκριμένη είναι Gaming Plus. Είναι για φυσικά Ryzen, εφόσον έχουμε επεξεργαστεί Ryzen. Δεν το συζητάμε. Θα σας έχω link κάτω στο description για τα πράγματα που έχω διαλέξει. Το έχω ψάξει πάρα πολύ. Ήταν η πιο δυνατή. Δυνατά. Ήταν τέλος πάντων η πιο οικονομική λύση για να στήσω το μηχάνημά μου και να μπορώ να δουλεύω. Δουλεύει, αλλά κατά καιρούς κλείνει μόνος του, ανοίγει μόνος του. Γενικότερα έχει κάποια θέματα, οπότε δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ να κάνω δουλειά, γιατί μπορώ να δουλεύω ένα project και ξαφνικά και που δουλεύω να κλείσει. Το έχω πάθει, παιδιά, πιστέψτε με, και δεν είναι καθόλου ωραίο. Όπως είπα, δεν είμαι τόσο καλός στα PC builds. Έχω φτιάξει μόνο τα δικά μου και των φίλων μου. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, πόσο δύσκολο να κάνεις ένα PC build. Όχι, πλάκα κάνω φυσικά, απλά το κανάλι του συγκεκριμένου δεν ασχολείται με PC build. Εγώ έχω κάνει αρκετά και γι' αυτό αποφάσισα να πάρω τα πράγματα που χρειαζόμουν για να κάνω PC build. Αυτό εδώ θα μεταφερθεί σε ένα κουτί άλλο που έχω, ένα παλιό άτι της πλάκας. Θα κάνουμε άλλο ένα όταν θα στήσω το παλιό μηχάνημα σε εκείνο το κουτί. Τώρα θα βγάλω όλα τα πράγματα από εδώ μέσα, θα βγάλω και την υδρόψυξη που φοράει και θα κρατήσω το δημομάντι ψύκτρα. Γιατί στην συγκεκριμένη το socket του συγκεκριμένου δεν ταιριάζει με το socket της συγκεκριμένης ψύκτρας, της συγκεκριμένης υδρόψυξης. Οπότε θα μείνω στη μαμάντη ψύκτρα. Εντάξει, ο υπολογιστής στείνεται με βάση ότι κάποια στιγμή θα αναβαθμιστεί στο μέλλον και θα μπουν και άλλα πράγματα. Όπως επίσης έχω στο μυαλό μου να κάποια στιγμή να κάνω την αλλαγή μόλις βγουν οι Ryzen 3. Το βιάστηκα πολύ, θα μου πείτε ότι πήρα, γιατί κοντεύουν να βγουν η τρίτη γενιά των Ryzen, αλλά παιδιά, πιστέψτε μου ότι το βιάζομαι τον υπολογιστή. Μου ήρθε και μήνυμα. Το βιάζομαι πολύ γιατί δυστυχώς έχουν μείνει πίσω δουλειές και δεν γινότανε να μείνω με το MacBook να κάνω μοντάζ. Είναι καλό, είναι αξιόλογο, μπορεί να αντιμετωπίσει οτιδήποτε, αλλά όταν αργεί το μηχάνημα να δουλέψει, προφανώς η δουλειά σου πάει κάποια βήματα πίσω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θα ξεκινήσουμε με το PC Build. Δεν θα καθίσω να σας δείξω τις λεπτομέρειες, γιατί πιστεύω ότι, εντάξει, δεν αξίζει τον κόπο. Δεν θέλω να δείτε να βιδώνω βίντεο όπως κάνουν όλοι. Απλά θα τα κάνουμε ένα τυπικό unboxing, να σας τα δείξω, για να μην σας κουράσω κιόλας. Και στο τέλος, το κουτί θα κάνει μια παρουσίαση με φώτα για σας. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε πριν κάνουμε PC Build, είναι να ακουμπήσουμε μια επιφάνεια, την οποία να μπορέσει να μας γειώσει. Κατά 80-70% οι περισσότεροι κουμπάνε το καλοριφέρ, έτσι και εμείς θα ακουμπήσουμε το καλοριφέρ για να μπορέσουμε να γειωθούμε και να μην έχουμε πρόβλημα όταν ακουμπήσουμε τη μητρική μας. Πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά... Οκ. Λοιπόν,
κάνει στην άκρη ο φίλος μου Horizon 7 και έρχεται να ανοίξει πρώτα η μητρική μου. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι τα πράγματα μόλις τα πήρα και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να έρθω να ανοίξω τη DSLR να τη στήσω και να ανοίξουμε τα πράγματα μαζί. Δεν τα έχω ανοίξει. Τον Ryzen τον έχω ανοίξει, αλήθεια είναι, γιατί ήρθε πρώτος. Αλλά τα υπόλοιπα τα ανοίγω πρώτη φορά. Πραγματικά πρώτη φορά. Λοιπόν, αυτή θα μας μιλήσει σε λίγο. Το κουτί της, εντάξει, ok. Ένα απλό κουτί αποτελείται από άσπρη επιφάνεια. Μέσα όμως, άμα ανοίξεις, κρύβεται δύο καλώδια SATA. Οι οδηγίες που κάνεις δεν διαβάζει. Πολλές οδηγίες, πάρα πολλές οδηγίες, πάρα πολλές οδηγίες. Φυσικά το αυτοκολλητάκι. Έχω τρελά. Λοιπόν, θα το κρατήσω, θα μπει σε ένα όμορφο σημείο. Η βίδα για τον M2 που θα μπει M2 κάποια στιγμή. Α, θέλω να σας πω ότι έχω εδώ πέρα, αυτός εδώ είναι 120 γιγκά, αυτός εδώ είναι 250 γιγκά και αυτός εδώ είναι 500. Αυτόν εδώ πέρα, τον SSD θα τον βάλω στο παλιό το σύστημα, θα τον βάλω έτσι κι αλλιώς εκείνος θα τρέχει μόνο Windows και κάνα δύο προγράμματα, οπότε δεν χρειάζεται παραπάνω δίσκους. Θα βάλω και ένα 200 παλιό που έχω Western Digital, οπότε θα είναι μια χαρά. Και εδώ πέρα θα κάνω τα βάλω τα Windows σε αυτόν τον SSD, μέχρι να πάρω M2 και να κάνω πάλι την αλλαγή. Όπως σας είπα, τα πράγματα που πήρα ήταν καθαρά μπαμ, δηλαδή να τελειώνουμε για να στήσουμε PC να δουλέψουμε. Συντάκι. Λίγο πολύ θέλω να σας πω ότι είναι τα πράγματα ότι βρήκα τιμοπαράδοτο, κατά κάποιο τρόπο. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν στοκάρουν μαγαζιά πράγματα, οπότε αν έχετε σκοπό να παραγγείλετε, θα αναγκαστείτε να περιμένετε κιόλας. Δηλαδή εγώ περίμενα μια μισή εβδομάδα, κοντά δύο ας πούμε, σε τέτοια φάση. Αλλά εντάξει, οκ, κάνεις υπομονή, να έρθουν τα πράγματά σου. Λοιπόν... βγάζουμε τη motherboard. Motherboard. Είναι αυτή εδώ. Παιδιά, δεν είμαι φαν του κόκκινου, αλλά η συγκεκριμένη έχει μια φινέτσα, μια τρέλα. Τη γουστάρεις να τη βλέπεις. Γουστάρεις. Μ' αρέσει. Και από όσο ξέρω φωτίζει κιόλας. Φωτίζει. Λίγο. Εντάξει, εδώ το Gaming Plus είναι κόκκινο, ας πούμε. Δεν είναι Full RGB, είναι κόκκινη, αλλά δεν με χαλάει. Έχουμε πολλά λαμπάκια μέσα στον υπολογιστή για να μας δείχνουν ότι υπάρχει ένα όμορφο ουράνιο τόξο μέσα στο κουτί μας. Και νομίζω είναι και της μόδας τώρα το RGB Build που λένε και οι πιο ειδήμονες. Λοιπόν, δεύτερο πράγμα που θα ανοίξουμε, Trident Z. RGB. Λοιπόν, οι συγκεκριμένες μνήμες έχουν χιλιοπαιχτεί σε όλα τα PC Build στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, παντού σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, προτίμησα να πάρω ό,τι έχουν πάρει πολλοί, γιατί ξέρω ότι ό,τι παίρνουν οι πολλοί προφανώς είναι και καλό. Οπότε, επειδή δεν είμαι και άνθρωπος που τα πολύ ψάχνω, να σας πω την αλήθεια, πήρα γνώμες και μου είπαν ότι αυτές είναι ok, οπότε και εγώ πήρα αυτές. Και άλλο αυτοκολλητάκι. Δεν ξέρω, παίζει να είμαι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που έχω τρέλα με τα αυτοκόλλητα. Δηλαδή, σε φάση να έχω πάθος, έτσι. Βαρύ πράγμα, ρε. Να τες. Ουα, Trident Z. Δεν κάνει focus για κάποιο λίγο η κάμερα, θα την φέρω πιο πίσω. Ωραίο πράγμα, ρε. Ωραίο πράγμα, ρε. Λοιπόν, ας πάει και αυτή πίσω στη θέση της, για την ώρα. Βαρύ πράγμα. Και να ανοίξουμε και τον μικρούλι που κάνει όλη τη δουλειά σε ένα build. Είναι αυτός που επεξεργάζεται τα πάντα. Είναι αυτός που κάνει τη βαριά δουλειά. Νάτος. Πώς είναι δυνατόν ένας, όπα, πώς είναι δυνατόν ένας μικρούλης, τέτοιος, να κάνει τόσο μεγάλη δουλειά. Γιατί προτίμησα 2700 και 2700X, γιατί προφανώς είχε τιμοπαράδοτο τον 2700 και όχι τον 2700X. Ξέρω τι θα πείτε, ξέρω, θα σχολιάσετε, θα κάνετε θράντε, αλλά προφανώς ήταν και λίγο ακριβότερος. Θα μπορούσα να πάω και σε 1700, αυτό ήταν το αρχικό σενάριο, γιατί ίσως για μοντάζ λένε πολύ ότι δουλεύει καλύτερα, αλλά παιδιά δεν είχα υπομονή να περιμένω. Και εδώ είναι η ψύκτρα. Δεν την βγάζω από το κουτί, την ξαναβάζω μέσα για να μην φύγει η πάστα. Έχει κάτω και ένα καλώδιο, τι είναι αυτό. Θα
το δω μετά. Λοιπόν, αυτά. Την βάζω κάτω. Και πάμε να στήσουμε το PC build μου. Το δεύτερο πράγμα που κάνετε για να κάνετε ένα PC build, ποιο είναι? Να βάλετε μουσική. Θα βγάλω τα πράγματα από μέσα, γιατί έχει διαδικασία να βγουν πρώτα τα πράγματα τα παλιά. Και τα λέμε σε λίγο. Μην φύγει κανείς. Έρχομαι. Έβγαλα τη μητρική από τον παλιό τον υπολογιστή. Δεν τα τραβάω αυτά εννοείται, επειδή τώρα θα στήσω τα καινούρια. Τι καρτάρα είναι αυτή. Λοιπόν, θα τα αφήσω στην άκρη. Αυτά. Θα κάνω και αυτά στην άκρη. Και τις βίδες στην άκρη. Και θα έρθει το μωρό εδώ. Το μωρό. Οπότε πάμε να κουμπώσουμε πρώτα τον επεξεργαστή μας. Οπότε θα την γυρίσω από εδώ. Βέβαια θα έπρεπε να σας κάνω ένα κοντινό. Να κάνω. Θα κάνω κοντινό. Ήρθα κοντά. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Ανοίγουμε τον επεξεργαστή. Πολύ προσεκτικά, πάρα πολύ προσεκτικά, ανοίγουμε το τέτοιο και όπως ξέρετε από όλα τα PC build που βλέπετε έχει το βελάκι, το βελάκι στο βελάκι. Να το βελάκι εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, το βελάκι στο βελάκι και λέει εδώ πέρα CPU. Οπότε τα κουμπάτε εδώ και μπήκε και το κλείνουμε και έτοιμο. Τώρα δείτε, ο επεξεργαστής είναι κάθετα, αλλά δεν έχει, δείτε τον, δεν έχει καμία σημασία, εκεί που πρέπει να πάει το βελάκι, πάει ο επεξεργαστής. Για να είναι πένα. Το αμέσως επόμενο που κάνουμε, ναι παιδιά χρειάζεται να τα ξεβιδώσω αυτά, αλλά εδώ πάνω δεν το βγάζετε αυτό για τον 2700. Αχ, ποιος είναι? Ο Ryzen 5, ο 2. Στους Ryzen 5 δεν χρειάζεται να τα βγάλετε γιατί κουμπώνει κατευθείαν. Αλλά εδώ πέρα τώρα στους Ryzen 7 χρειάζεται. Πάντα βιδώνουμε χιαστή, ξεκινάμε πρώτα από κάτω, δεν βιδώνουμε μέχρι τέρμα και πηγαίνουμε απέναντι στη γωνία για να κουμπώσει σωστά ο επεξεργαστής μας. Τώρα πηγαίνουμε στην κάτω γωνία, πάντα χιαστή είπαμε έτσι, και δεν τα βιδώνουμε τέρμα, τα σφίγγουμε. Πάμε στην απέναντι πάνω πλευρά. Και τώρα σφίγγουμε τις βίδες. Δεν χρειάζεται να τις σφίξετε τέρμα σαν να μην υπάρχει αύριο. Τις σφίγγουμε κανονικά. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα εγώ θα το φέρω από εδώ. Α, δεν κουμπώνει, κρίμα. Θα το φέρω από εδώ. Και πρέπει να κουμπώσει εδώ πέρα πάνω. Επεξεργαστής. Σούπερ, κούμποσε. Να ξέρετε ότι στους εδώ πέρα ακριβώς, εδώ βγάζετε το πλαστικάκι που έχει και εδώ πέρα κουμπώνει το τέτοιο. Αυτό που σας δίνει μέσα η συσκευασία. Αυτό είναι και RGB. Έχει RGB ο Ryzen. Ο 2700. Ω φίλε, αυτό εδώ πέρα
το βάζετε εδώ. Αυτό εδώ, το κουμπώνει επεξεργαστή εδώ πέρα, είναι το φανάκι του επεξεργαστή που κουμπώνει εδώ. Εδώ. Το φανάκι κουμπώνει κανονικά, το βάζεις. Και εδώ πέρα, εδώ, βάζεις για το RGB. Δεν είναι RGB, βασικά φωτίζει. Εδώ γύρω γύρω. Νομίζω άσπρο φωτίζει ο Ryzen. Δεν θυμάμαι ότι φωτίζει ο Ryzen. Νομίζω μόνο 2700X φωτίζει. Αλλά εντάξει, okay, δεν με χαλάει να φωτίζει. Ίσα ίσα. Λοιπόν, που είναι οι μνήμες. Αυτές είναι οι παλιές. Οι καινούργιες λείπουν από εδώ. Γιατί είναι εδώ. Νάτες. Trident Z. Της G-Skill. Σας το φέρω και από εδώ. Παιδιά, sorry που σας αλλάζω τα πλάνα έτσι, αλλά είχα σκοπό να το κάνω δικάμερο, αλλά είναι τόσο μπαμ το βίντεο που δεν είχα καθόλου χρόνο να καθίσω να ασχοληθώ παραπάνω. Κλακ, μπήκε πρώτη. Προσέχουμε έτσι, το ντυμάκι όπως θα μπει να είναι στην εγκοπή σωστά, έτσι. Συνήθως να ξέρετε ότι το στικεράκι πάντα μπαίνει προς τον συνήθως προς τον επεξεργαστή. Συνήθως, ξαναλέω. Μην με κράξετε από κάτω στα σχόλια. Κούμποσε. Τέλεια. Νομίζω ήρθε η ώρα να μπει στο κουτί το πράγμα. Νομίζω είναι ready. Πάμε στο κουτί μας. Πολύ βασικό. Το βάζουμε, παιδιά, από τα πρώτα σημεία, γιατί πολλές φορές το ξεχνάμε. Έχω στήσει πολλές φορές πίσω και το έχω ξεχάσει. Προσοχή πως το κουμπώνουμε, έτσι. Θέλει πολύ προσοχή. Και το PC είναι έτοιμο. Παιδιά, δεν το τράβηξα καθόλου τη διάρκεια που το έφτιαχνα. Γιατί είχα θέμα με τους δίσκους και λίγο ταλαιπωρήθηκα. Έχω να σας πω. Εξαιρετικός συνδυασμός του S340, αν και παλιό κουτί. Παλιό. Δεν το λες παλιό, αλλά είχε γίνει best seller όταν είχε κυκλοφορήσει. Τρομερή συνεργασία του κουτιού με τη μητρική. Θα μου πεις τι χαζάλες, Γιώργο. Ναι, συμφωνώ. Εμένα με βόλεψε πραγματικά, γιατί δεν φαίνεται τίποτα από καλώδια. Έτσι κι αλλιώς το S340. Αλλά με τη κάθισε τόσο τέλεια μέσα, που πραγματικά αξίζει. Άλλο που μου έκανε εντύπωση. Πάρα πολλές θέσεις η μητρική για fans. Πάρα πολλές. Ούτε ένα fan δεν έχω συνδέσει στο τροφοδοτικό κατευθείαν όπως κάναμε παλιά. Όλα μπαίνουν πάνω στη μητρική. Πραγματικά, παιδιά, δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα πατήσω το κουμπί. Βέβαια, να κλείσω πρώτο το τζάμι. Κάνε αντανάκλαση. Δεν πειράζει. Ό,τι φανεί. Get ready. Νομίζω έχει κλέψει την παράσταση. Για να δούμε. Εντάξει. Έχετε δει πολλά S340 με Trident Z, αλλά το κάθε ένα έχει μια δικιά του φινέτσα. Τώρα έχει Windows, έχει Format, έχει εγκατάσταση Premiere, έχει εγκατάσταση DaVinci. Πω, βαρέθηκα με αυτά λέω. Αλλά αξίζει τον κόπο να δούμε και πώς πάει το πισάκι και να δούμε πώς τρέχει. Θα σας πω εντυπώσεις στο επόμενο βίντεο που θα κάνουμε το άλλο το PC, που θα στήσω δηλαδή το παλιό μου το PC στο παλιό το κουτί, για να δούμε τελικά και τι πρόβλημα έχει. Που μάλλον θα το πάω σε ένα φίλο που δεν θα σας πω κάτι για το φίλο. Θα έρθει η ώρα που θα μάθετε πολλά για το φίλο. Μην αγχώνεστε, θα έρθει και κάτι για σας. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνεις ένα δυνατό like και ένα δυνατό subscribe σε αυτό το κανάλι. Και να αφήσεις από κάτω το σχόλιο σου να μου πεις αν σου άρεσε. Ξαναλέω, δεν είμαι επαγγελματίας, δεν είναι η δουλειά μου. Απλά γουστάρω και μου αρέσει να το κάνω. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Boomer. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting.
waiting here for too long. Think it's time for you to move on. Realize that there's real lies and these real times will be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time.